Πρώτη φορά στην Πάτρα τουλάχιστον για εμφάνιση, γιατί σε έχουμε ξαναδεί και πρόσφατα. Πες μας δύο λόγια για την εμφάνιση σου αυτή, είναι για καλό σκοπό. Το χειμώνα έκανα μια γνωριμία με τον κύριο Βασιλιάδη, που έχει το Βολκάνο. Μου πρότεινε να κάνουμε μια φιλανθρωπική βραδιά για τη Φλόγα ή για κάποιον άλλο οργανισμό. Έτσι ήταν, μας άρεσε πολύ η ιδέα αυτή. Είπαμε να το κάνουμε πράξη, αν και δεν βγήκαμε φέτος το καλοκαίρι για συναυλίες. Είπαμε αυτή η βραδιά να γίνει για αυτόν τον καλό σκοπό. Και έτσι και έγινε. Και σήμερα είμαστε εδώ να την κάνουμε πραγματικότητα. Στην Πάτρα, εκτός από τον κύριο Βασιλιάδη, έχετε φίλους, έρχεστε συχνά για το πατρινό κοινό ουσιαστικά? Έρχομαι σαν εξόρμηση από την Αθήνα, κατάλαβες, επειδή είναι κοντά, γι' αυτό έχω φυσικά φίλους, αλλά όχι πάρα πολλούς. Είχες μια εμπειρία στα ΜΑΤ πρώτη φορά, είδαμε και πραγματικά έκλεισες και αυτή τη βραδιά που ήταν εντυπωσιακή. Πώς αισθάνθηκες, πήρες και βραβείο, ο κόσμος σου δείχνει και έτσι την αγάπη του, πέρα από τα views στο YouTube, ας πούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα, εντάξει, δόξα τω Θεώ να λέμε, να συνεχίσουμε και επόμενη χρονιά, να είναι το ίδιο και καλύτερο με την επόμενη, με την προηγούμενη. Καινούριο τραγούδι, πες μου λίγο για το όνειρο ζω, δύο πράγματα. Πώς βγήκε? Ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχα στα σχέδιά μου, προέκυψε μια μέρα, το έγραψα έτσι, ενώ είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου τον επόμενο δίσκο. Μου άρεσε πάρα πολύ έτσι μια μέρα που το έπαιξα και είπαμε να βγει αυτό το κομμάτι πρώτο. Και δόξα τω Θεώ, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και χαίρομαι πολύ. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και τη γράφη στίχους, λίγο πώς σου βγαίνει και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος? Τις περισσότερες φορές είμαι λίγο. Συνήθως όταν είμαι σε λίγο άσχημη σχολή κατάσταση, έτσι λίγο είμαι λίγο στεναχωρημένος ή με έχει προβληματίσει κάτι, συνήθως έτσι γράφω τραγούδια.
Είσαι με την Αμαριλής εδώ στην Πάντρα, με το οποίο συνεργαστήκατε και πρόσφατα σε ένα τραγούδι, το οποίο έγραψες εσύ. Πώς σου φάνηκε αυτή η συνεργασία σου? Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ να λένε δικά μου κομμάτια άλλοι καλλιτέχνες. Και ιδιαίτερα η Αμαριλίδα που είναι και φοβερό παιδί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σκίζει και το κομμάτι αυτό. Για το χειμώνα. Το χειμώνα θα δούμε. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο σχήμα. Έχω συμβόλαιο με το συγκεκριμένο επιχειρηματία που συνεργάστηκα και πέρσι, οπότε θα δούμε, θα το μάθουμε μέσα στον επόμενο μήνα. Δηλαδή με το, στο θέατρο? Λογικά στο θέατρο. Έχουν ακουστεί διάφορα, το Παντελίδης βγήκε επειδή η οικονομική κρίση είναι έτσι, βγήκε, είπε και τραγούδια στο ίντερνετ και γι' αυτό. Αγάπη βέβαια στον κόσμο, δεν είχε κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι σχολεία του κόσμου, οπότε όλα καλοδοχούμενα είναι και όλα μπορούν είτε να μας χαροποιήσουν είτε να μας προβληματίσουν. Προχωράμε. Μας μαζί μου, να σε ρωτάω αν το σχόλιο, όλα κόσμος δεν διάνομαι.